Ιδιαίτερα δεικτικό ήταν ο τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησε για να απαντήσει στον Δημοτικό Σύμβουλο Δράμα και υποψήφιο Δήμαρχο Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ, ο αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Δράμα κ. Μιχάλη Μουλεκάνη, εκπροσωπώντα τη Δημοτική Αρχή. Τόνισε χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα. Ότι ενώ συμφωνεί στην Διαπαραταξιακή, διαφωνεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, τόνισε ότι σύμφωνα και με το καταστατικό του Δημοτικού Οδείου, το οποίο όφιλε να γνωρίζει ο κ. Παπαϊμανουήλ, πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να δουλέψουν οι καθηγητέ, γιατί ω υπάλληλοι του Δήμου δεν μπορούν να λείπουν από την δουλειά του. Καθώ, αν γίνει ένα έλεγχο, θα υπάρχουν επιπτώσει και για τη Δημοτική Αρχή, αλλά και για του ίδιου. Τέλο, όσον αφορά στο ίδραμα, τονίζει ότι όλα έγιναν σύνομα και οφείλει κύριο Πάπο να συμμορφωθεί και να κατεδαφίσει τι παράνομες παρεμβάσει που έκανε στον χώρο εκείνο. Ναι, πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο χθε. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε από αναβολή από την προηγούμενη συνεδρίαση ήταν το θέμα της Ονειρούπολης και του απολογισμού σχετικά με την Ονειρούπολη που πραγματοποιήθηκε την τελευταία χρονιά. Ο απολογισμό αυτός ήταν πράγματι ένα υποδειγματικό απολογισμό, ένα απολογισμό που παρόμοιο του δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό τα μέλη της Διαπαραταξιακή Επιτροπής, τα οποία συμμετείχαν και σε όλε τι διαδικασίε, τοποθετήθηκαν όλα θετικά απέναντι στην συζήτηση, στη, με τη συμμετοχή του στη συζήτηση του θέματο. Μοναδική παραφωνία όπως συνήθως ο κύριος Παπά Εμμανουήλ, ο οποίος παρότι κάθε φορά ειδοποιείται έγκαιρα, ελάχιστες φορές παραβρίσκεται στην Διαπαρταξιακή Επιτροπή. Βέβαια όταν παραβρίσκεται συμφωνεί σε όλα, αλλά εκ των υστέρων ανακαλύπτει διάφορου είδους διαφωνίες ή κριτικές. λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχει νόημα να ακολουθήσει κανείς τον κύριο Παπαεμμανουήλ στην προσπάθειά του να κατεβάσει το επίπεδο της συζήτηση και και της αντιμετώπισης των σοβαρών και σημαντικών θεμάτων του Δήμου. Αυτό που θέλω να πω για την Ονειρούπολη είναι ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή ακολουθώντας κάθε χρονιά ε, με, συσ... με συστηματική προσπάθεια τον προγραμματισμό που γίνεται από την Διαπαραταξιακή Επιτροπή υλοποιεί και θα συνεχίσει να υλοποιεί ε, όλες τις δράσεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο της Ονειρούπολης με έναν και μοναδικό στόχο. Κάθε χρόνο η Ονειρούπολη να γίνεται καλύτερη και να συνεχίσει να κρατά τον, την πρώτη θέση σε όλες τις, ε, ανάμεσα σε όλες τις ε, παρόμοιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, ε, ό,τι άλλο καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα όσον αφορά τον κύριο Παπαϊμανουήλ το δεύτερο λέγεται, το αφήνουμε στην ε, ε, κρίση των δραμινών. Το θέμα του ιδράματος, όπου μετά από αίτημα του κυρίου Πάπου που έχει ...που είχε το κατάστημα και λειτουργούσε, αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο... ...να δοθεί η δυνατότητα στον κύριο Πάπο να καθαρέσει τις αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες υπάρχουν εκεί. Παρά τις φωνές ή τις επισημάνσεις που ακούγονται από διάφορα στόματα και για οποιοδήποτε λόγο, ο Δήμος Δράμας σε σχέση με το, ίδρ, με το Ίδραμα ακολουθεί ε, την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ε, για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Το Ίδραμα δεν το έκλεισε ο Δήμος Δράμας, το έκλεισαν αποφάσεις οργάνων αρμοδίων. Ούτε το έκλεισε η πολεοδομία. Η πολεοδομία δεν κλείνει καταστήματα. Η πολεοδομία διαπιστώνει αν υπάρχουν ε, πολεοδομικές παραβάσεις ή όχι. Αυτό έκανε η πολεοδομία όπως το έχει κάνει και για πολλές άλλες αν το Διοικητικό Πρωτοδικείο αποφασίζει σε άλλε περιπτώσει την σφράγιση ή την αφαίρεση τη άδεια και σε αυτή την περίπτωση αποφάσισε διαφορετικά ή όχι, δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να απολογηθεί ούτε η Πολεοδομία ούτε ο Δήμο Δράμα. Όπω επίση και ο Δήμο Δράμα με δικιά του πρωτοβουλία δεν προχωρεί σε κανένα κλείσιμο καταστήματο. Ε, υπάρχουν μικρέ, μεγαλύτερε, μεσαίε παραβάσει που πιθανόν ο καθένα μπορεί να έχει υπόψη του ή να θεωρεί ότι υπάρχουν παραβάσει. Ο Δήμο Δράμα δεν κυνηγάει του επιχειρηματίε. Αν κάποιο όμω καταγγέλει ε, παραβάσει, ο Δήμο Δράμα είναι υπε, ε, Πρέπει με την υπευθυνότητα που τον διακρίνει να προχωρήσει στι ενέργειε που επιβάλλονται. Αν ο κύριο Παπαϊμονίλη, γιατί και στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπε, έχει υπόψη του συγκεκριμένε παραβάσει, ε, οφείλει να μην τι καταγγέλει αόριστα, αλλά να προχωρήσει σε συγκεκριμένες καταγγελίε για να αποκατασταθεί ε, η νομιμότητα όπου πρέπει να αποκατασταθεί. Και ένα άλλο θέμα που παρεπιπτόντω συζητήθηκε, ε, διότι δεν αποτελούσε θέμα ημερήσια διάταξη, είναι το θέμα των ε, ε, καθηγητών του Οδείου. Οι καθηγητέ του Οδείου. Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας που όσο ήταν ο κύριος Παπαϊμανουήλ ψηφίστηκε προβλέπεται ότι δεν έχουν διακοπές το καλοκαίρι. Δεν προβλέπονται δηλαδή διακοπές. Για το σκοπό αυτό και επειδή η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε και η κατάσταση που υπάρχει λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας και των συνεχών ελέγχων που γίνονται από ανώτερα όργανα για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα εάν κάποια υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά ή κάποιοι υπάλληλοι κακώ δεν εργάζονται ενώ θα έπρεπε να εργάζονται. Αν από έναν έλεγχο διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, οι συνέπειε θα είναι πολύ άσχημε για του ίδιου του υπαλλήλου. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε ω Δήμο από την αποκεντρωμένη διοίκηση να μα απαντήσει κατά πόσο μπορούν να έχουν διακοπέ οι καθηγητέ του ΟΔΙΟ το καλοκαίρι ή όχι. Δυστυχώ η απάντηση τη αποκεντρωμένη είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Δεν προβλέπονται διακοπέ για το διάστημα του καλοκαιριού για του καθηγητέ του Οδείου, αλλά προβλέπεται όπω όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται άδεια, έτσι δικαιούνται άδεια και οι καθηγητέ του Οδείου. Επομένω, αυτοί που δεν φρόντισαν να συμπεριλάβουν μέσα στον κανονισμό λειτουργία την πρόβλεψη για διακοπέ του καλοκαίρι, δεν μπορεί σήμερα να διαμαρτύρονται γιατί είναι υποχρεωμένοι οι καθηγητέ του οδίου να εργάζονται κανονικά όπως όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Σήμερα, τα χρόνια που, στα χρόνια που βρισκόμαστε, οι υπάλληλοι γενικώ βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση με τα μέτρα που αποφασίζονται από την κυβέρνηση. Και ο Δήμος Δράμας θέλει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο ότι οι υπάλληλοι του δεν θα βρεθούν ελεγχόμενοι για πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν και δεν τα κάνουν από αμέλεια ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνεται για να γίνεται ούτως ώστε οι υπάλληλοι να νιώθουν ασφαλεί.